της κρίσης. Δεν έχει άσπρο ή μαύρο. Δεν σημαίνει ότι είτε δεν θα κάνουμε τίποτα, είτε θα λάβουμε πάρα πολύ σκληρά μέτρα. Υπάρχουν και ενδιάμεσες οδοί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε προς το μέλλον. Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την Ιταλία και τις διμερείς συμφωνίες, επίσης και τη συμφωνία με τη Λιβύη. Ξέρουμε ότι όλες οι συμφωνίες μπορούν να είναι αντικείμενα επικρίσεων. Ξέρουμε ότι η Λιβύη είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Ξέρουμε ότι η κυβέρνηση της Λιβύης αντιμετωπίζει προκλήσεις, αλλά αυτή δεν είναι μια δικαιολογία για να μην εμπλακεί στην συμφωνία. Ακριβώς το αντίθετο. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα με την κυβέρνηση της Λιβύης, διότι πρέπει να τη βοηθήσουμε να πάμε προς τα εμπρός. Επίσης πρέπει να πω εδώ ότι η κυβέρνηση της Λιβύης επέδειξε θάρρος έτσι ώστε να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για να μπορέσει να διαχειριστεί με τον βέλτιστο τρόπο την κατάσταση. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η συμφωνία μεταξύ Ιταλίας και Λιβύης τώρα προβλέπει και την βοήθεια προς την κυβέρνηση της Λιβύης και τη διαχείριση των διαφορετικών καταβλισμών όπου οι μετανάστες ή οι ειρηνικοί πρόσφυγες διαμένουν. Ξέρουμε ότι βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση. Δεν υπάρχει πάντοτε η καλύτερη διαχείριση. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική πτυχή της συμφωνίας. Κατά τη διάρκεια του γεύματος είχαμε μια ανοιχτή συζήτηση σε σχέση με τις εξελίξεις στην συνεργασία μας στο ΝΑΤΟ και με τις ΗΠΑ. Φυσικά υπήρχε ανησυχία μεταξύ των κρατών της Ευρώπης των 28 σχετικά με κάποιες θέσεις οι οποίες έχουν εκφραστεί από τη νέα αμερικανική κυβέρνηση και επίσης σε σχέση με κάποιες συμπεριφορές οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από την αμερικανική κυβέρνηση. Παρά τα αυτά, δεν υπήρχε κανένα αίσθημα αντιαμερικανισμού. Δεν υπήρχε κανένα αίσθημα ότι εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο τις ΗΠΑ, αλλά θέλουμε να ενθουσιάσουμε μια στάση κατά την οποία δεν θα μείνουμε σιωπηλοί. Και όπως συμβαίνει σε οποιασδήποτε υγιείς σχέσεις, εμείς θα μιλήσουμε με σαφήνεια για συγκεκριμένες αρχές οι οποίες θα πρέπει να ακολουθηθούν. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι υπήρξε σύγκληση στο γεγονός ότι οι εξελίξεις στις ΗΠΑ και ο τρόπος με τον οποίο αυτή η μεγάλη δύναμη επιλέγει το δικό της ρόλο στον κόσμο επιδρά και τον ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε και αργότερα. Κατά την απογευματινή συνεδρία θα συζητήσουμε το τι θα κάνουμε στη Ρώμη, τι θα κάνουμε με τη διακήρυξη η οποία θα προκύψει από το γεγονός και την εκδήλωση της Ρώμης, κάτι που θα σηματοδοτήσει το μελλοντικό ρόλο της Ευρώπης. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός σύγκλησης μεταξύ των 28 σε σχέση με το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην παγκόσμια κονίστρα και τώρα πρέπει να ηγηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Τζόζεφ. Καλό απόγευμα. Πριν από οτιδήποτε άλλο, επιτρέψτε μου για ακόμη μια φορά να συγχαρώ τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μουσκάτ, για την άψογη οργάνωση και την φιλοξενία μιας παραγωγικής συνόδου κορυφής στην πανέμορφη πόλη της Βαλέτα. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ξανά εδώ σήμερα, μετά από μια άλλη επιτυχημένη σύνοδο το 2015 με τους Αφρικανούς εταίρους. Τώρα σε σχέση με τα αποτελέσματα της σημερινής συνόδου. Συμφωνήσαμε σε άμεσα επιχειρησιακά μέτρα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τους παράτυπους μετανάστες και να σώσουν ζωές ταυτοχρόνως. Επίσης, εμείς θα προσφέρουμε βοήθεια, θα συνδράμουμε την ακτοφυλακή της Λιβύης σε σχέση με συγκεκριμένες επιχειρήσεις διάσωσης. Θα τονώσουμε τις τοπικές κοινότητες στη Λιβύη έτσι ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση και επίσης θα ενδυναμώσουμε την αντιμετώπιση των ροών. Επίσης, θέλουμε να ενδυναμώσουμε τις εθελοντικές επαναπροωθήσεις από τη Λιβύη προς άλλες χώρες. Θα υπάρχουν επιπλέον ευρωπαϊκοί πόροι έτσι ώστε να εφαρμοστούν αυτοί οι άξονες προτεραιότητας και φυσικά
θα δράσουμε σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο αλλά και τις ευρωπαϊκές αξίες. Και επίσης όλα αυτά σε στενή συνεργασία με συγκεκριμένους θεσμούς, όπως η ΥΠΑ, η αρμοστία του ΙΕ για τους πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Επίσης, έχουμε αποφασίσει να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη και τις διμερείς δραστηριότητες που έχουμε τη Λιβύη. Ως προς τούτο, εμείς καλωσορίζουμε το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφει χτες μεταξύ Ιταλίας και Λιβύης, μεταξύ των δύο πρωθυπουργών, κάτι που αποτελεί ένα ενθαρρυντικό σημάδι ότι τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δικές μας δράσεις θα υποστηρίξουν την Ιταλία αλλά και τη Λιβύη. Είναι μια κοινή μας ευθύνη. Μετά από αυτήν τη συνέντευξη τύπου θα συναντηθούμε εκ νέου για να συζητήσουμε, όπως είπε μόλις προθύστερα ο Πρωθυπουργός Μουσκάτ, την Ευρώπη του μέλλοντος σε επίπεδο 27. Και επίσης όλα αυτά σε σχέση και με τον επικείμενο εορτασμό της συνθήκης της Ρώμης. Κάποια ζητήματα εφήγησαν κατά τη διάρκεια του γεύματος. Οι αλλαγές στην παγκόσμια οικονίστερα μας υπενθυμίζουν πόσο σημαντική είναι μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διατλαντική συνεργασία παραμένει μια μεγάλη προτεραιότητα για εμάς, διότι ήταν ένας σταθερός πυλώνας του ελευθέρου κόσμου. Ταυτοχρόνως ξέρουμε ότι σήμερα δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη στις δικές μας δυνάμεις. Ευχαριστώ θερμά. Κυρίες, κύριοι, είμαι ευτυχής που είμαι ξανά πίσω εδώ στη Μάλτα. Είναι η 7η επίσκεψή μου σε αυτήν την πολύ όμορφη χώρα και θα δούμε αν θα είναι η τελευταία για φέτος. Και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί από τον τρόπο με τον οποίο οι μαλτέζικες αρχές έχουν οργανώσει τη Σύνοδο Κορυφής. Οι αστυνομικοί είναι ευγενικοί και αποτελεσματικοί. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως πάντα, λειτουργούν με έναν τρόπο που ούτε καν μπορώ να περιγράψω. Και πρέπει να πω ότι αυτή η χώρα έχει μικρό ανθρώπινο δυναμικό, αλλά παρά τα αυτά πρέπει να πω ότι οι μικρές χώρες είναι πολύ καλύτερες σε σχέση με τα μεγάλα ψάρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν έχω πολλά να προσθέσω, πολύ απλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή έχει υιοθετήσει τις συστάσεις πριν από 10 έτη σε σχέση με την Μεσογειακή Οδό. Θέλουμε να το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε, διότι 150.000 πρόσφυγες περνούν την Μεσόγειο και πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των προσφύγων που περνούν από την Τουρκία προς την Ελλάδα, προς τα ελληνικά νησιά. Καταφέραμε να μειώσουμε αυτόν τον αριθμό κατά 80%, αυτό έχει ήδη γίνει. Επίσης, εργαζόμαστε στενά με τον πρόεδρο Τούσκ, με τον κύριο Μουσκάτ. Όπως είπε και ο πρωθυπουργός Μουσκάτ, η Λιβύη κάνει εξαιρετικό έργο. Νομίζω ότι οι προτάσεις της Επιτροπής υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ανοίξουμε τώρα τον διάλογο και θα πάρουμε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Από το Euronews, ποια είναι η μεγαλύτερη απειλή για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ ή ο Βλάντιμιρ Πούτιν? Εγώ ο ίδιος. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη απειλή είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε ότι τώρα ζούμε σε διαφορετικούς καιρούς, σε διαφορετικές ιστορικές εποχές και πρέπει να δράσουμε από κοινού, πρέπει να δράσουμε μαζί. Πολύ απλά, νομίζω ότι η ενότητα, μόνο και μόνο για να λέμε ότι έχουμε ενότητα, δεν αρκεί. Μπορούμε να σταθούμε αλληλέγγυοι για μια οργάνωση για τον καιρό στην Καραϊβική. Αυτό όμως δεν έχει νόημα. Εμείς θέλουμε να δούμε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να πω την αλήθεια, σήμερα νομίζω ότι δώσαμε ένα πολύ καλό σημάδι για το μέλλον, ότι ακόμη και με τόσο αμφίσιμα θέματα όπως η μετανάστευση, δεν υπήρχε διαφωνία στο τέλος, γιατί εργαστήκαμε και προετοιμαστήκαμε καλά. Εδώ επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι ολοκληρώσαμε τη συνάντησή μας εγκαίρως. Άρα, νομίζω ότι καταφέραμε
καταφέραμε να επιλύσουμε τα προβλήματα. Και αυτό είναι το κλειδί. Για πρώτη φορά συμφωνήσαμε σε ένα τέτοιο ακαμφθόδε ζήτημα. Είστε το ίδιο αλληλέγγυοι με τον Τραμπ σε σχέση με τη Ρωσία και τον Πούτιν. Πάλι τα ίδια. Νομίζω ότι είναι θεωρητική η ερώτηση, διότι υπάρχει μια αντικειμενική στάση που λέει ότι η μόνη πραγματική απειλή είναι να μην κάνουμε όσα μπορούμε και να μην ανταποκριθούμε στις προκλήσεις, διότι για εμάς η νέα κρίσιμη κατάσταση είναι η πρόκληση που καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε. Όμως, αν δεν είσαι ενωμένος, αν δεν έχεις το απαραίτητο θάρρος, τότε ναι, μπορεί να αντιμετωπίσεις απειλές. Σήμερα πιστεύω ότι σε επίπεδο 28, ακόμη 28 πρέπει να πω, σε επίπεδο λοιπόν 28 κρατών μελών, είμαστε ενωμένοι έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεύτερο ερώτημα. Σας ευχαριστώ. Νόρμα Σαρίμπα από την τηλεόραση της Μάλτας για τον κύριο Γιούνκερ. Η Μεσογειακή Οδός ήταν ένα σημαντικό ζήτημα για αρκετό καιρό, αλλά σήμερα υπήρχε μια συνένεση για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, κάτι που επήλθε ομαλά. Νομίζετε ότι τα συγχαρητήρια πάνε στην μαλτέζικη πλευρά και εσείς πιστεύετε ότι τώρα τα κράτη-μέλη θα σεβαστούν τις αποφάσεις? Αρχίσαμε την προετοιμασία αυτού του ζητήματος όταν ο Πρωθυπουργός της Μάλτας ήταν στις Βρυξέλλες στις 30 Νοεμβρίου του 2016. Έπειτα υπήρχαν και άλλες συζητήσεις, ενεπλάκημεν σε διαβουλεύσεις με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό, με τον κύριο Ντόναλντ Τάσκ, με την κυρία Φεντερίκα Μογκερίνη, και τις τελευταίες εβδομάδες καταλήξαμε σε κάποιες συστάσεις. Άρα λοιπόν επρόκειτο για μια πολύ καλά προετοιμασμένη συνάντηση και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όλοι έπαιξαν το δικό τους ρόλο έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτή την απόφαση σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ, Βαλεντίνα. Ναι. Για σας να θέσω μια ερώτηση. Η κυρία Μέι είχε κάποια ιδιαίτερη παρέμβαση κατά τη διάρκεια του γεύματος ή υπόθηκε κάτι ιδιαίτερο σχετικά με την συνάντηση της κυρίας Μέι και του κυρίου Τραμπ? Πιστεύετε ότι υπάρχει ένας ιδιαίτερος ρόλος στον διάλογο σε επίπεδο ΝΑΤΟ για το Ηνωμένο Βασίλειο? Όχι, όχι, παρακαλώ, παρακαλώ, Ντόναλντ. Στο μέλλον ξέρουμε ότι θα είμαστε 27. Ναι, θα βασιστούμε λοιπόν στους 27, λόγω προφανών αιτιών, λόγω του Brexit. Η πρόθεσή μας ήταν και είναι ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια ισχυρή συμμαχία σε επίπεδο ΝΑΤΟ, τις πιο δυνατές ισχυρές σχέσεις. Άρα λοιπόν, είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να σταθεί αρρωγός και δεν έχω καμία αμφιβολία μετά τις σημερινές συζητήσεις ότι η Τερέσα Μέι θα είναι αρρωγός. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι σήμερα μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει ένα πνεύμα αλληλεγγύης σε επίπεδο 28 κρατών μελών και πιστεύω ότι όλοι μας θέλουμε να προστατεύσουμε το δικό μας μοναδικό επίτευγμα, τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και φυσικά την εγγύηση που θέτει το ΝΑΤΟ ως προς τη διεθνή ασφάλεια. Επιπλέον, είμαστε αποφασισμένοι ως προς τούτο και πρέπει να πω ότι η κυρία Μέι είναι εδώ, δεν έχω καμία αμφιβολία για κανέναν ηγέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε συγκεκριμένες πολιτικές προτεραιότητες, αλλά η ύψιστη προτεραιότητα είναι η προστασία των σχέσεών μας με τη ΣΥΠΑ κατά οποιοδήποτε άλλο εχθρού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα τελευταίο ερώτημα πριν από την συνέχιση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα για τον κύριο Μουσκάτ.
Πριν το καλοκαίρι, οι ροές των μεταναστών προς την Ιταλία θα σταματήσουν. Εσείς πιστεύετε ότι θα το επιτύχουμε αυτό για φέτος? Δεύτερο ερώτημα προς τον κύριο Τούσκ. Στην επιστολή σας προς τους άλλους ηγέτες σχετικά με το μέλλον της ΕΕ, αναφέρατε το γεγονός ότι η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ μπορεί να αποτελέσει μια ενδεχόμενη απειλή. Πώς ακριβώς το σχολιάζετε αυτό? Όχι, τίποτα προς εμένα, καμία ερώτηση προς εμένα. Χάσατε, λυπάμαι. Τώρα, σε σχέση με τη συμφωνία μεταξύ Ιταλίας και Λιβύης, δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια ασημένια σφαίρα σε όλα αυτά. Δεν μιλάμε για μια πανάκια που θα επιλύσει τα πάντα. Πρέπει να δούμε και το συγκείμενο των αποφάσεων που λάβαμε εδώ στην Βαλέτα πριν από 15 μήνες, κάτι που άλλωστε εφαρμόζεται. Θέλουμε σαφώς να δούμε γρηγορότερη εφαρμογή των αποφάσεων και υπάρχει η δέσμευση ότι θα έχουμε μια πιο γοργή εφαρμογή των αποφάσεων. Προφανώς, η συμφωνία θα πρέπει να βοηθηθεί και τούτο, διότι υπάρχουν αρκετά νέα στοιχεία που ως τώρα εξέλιπαν. Οι αρχές της Λιβύης ζητούν τη βοήθειά μας σε σχέση με τον έλεγχο των δικών τους σύνορων. Όχι μόνο βοήθεια στα θαλάσσια σύνορα, αλλά και στα χερσαία. Ζητούν τη βοήθειά μας και ως προς τη διαχείριση των καταβλισμών, όπου οι πρόσφυγες ή οι ενδεχόμενοι πρόσφυγες αλλά και οι μετανάστες διαμένουν. Και υπάρχει και ένας διάλογος με τις φυλές, ειδικά στον νότο της Λιβύης. Οι άνθρωποι οι οποίοι εξ ανάγκης συνεργάζονται επί του παρόντος με εγκληματικές συμμορίες και παίζουν το δικό τους ρόλο κατά τη διάρκεια της περίοδου αιχμής. Μιλάμε για τεράστια χρηματικά ποσά τα οποία διακινούνται από τους υπευθύνους και τα οποία καρπώνονται οι διακινητές. Πιστεύω ότι μιλάμε για διαφορετική εμπλοκή του κάθε μέρους σε διαφορετικά επίπεδα και τούτο αποτελεί ένα εξαιρετικά θετικό σημάδι. Τώρα, θα είναι αυτό αρκετό? Άραγε, ο χρόνος θα μας το πει, ο χρόνος θα το δείξει. Σήμερα είχαμε κάποια σκάφη τα οποία έφυγαν από τις αρχές της Λιβύης. Πριν από δύο μέρες, 2.500 άνθρωποι περισυνελέγησαν από τις ιταλικές αρχές και μιλάμε για Φλεβάρι. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε την πίεση προς όλους μας τους αντιπάλους. Πιστεύω ότι όλοι μας επιδιώκουμε να έχουμε ανθρωπιστικούς διαδρόμους ανοιχτούς, έτσι ώστε να εγγυηθούμε ότι οι άνθρωποι θα έρθουν στην Ευρώπη με ασφάλεια, χωρίς να διακυβεύεται η ζωή τους και χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος του να διασχίσουν μία από τις πιο επικίνδυνες θάλασσες του κόσμου. Είναι η άποψή μου ότι πλέον έχουμε καλά νέα μπροστά μας, πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας και φυσικά η λιβική κυβέρνηση έχει συνειδητοποιήσει ότι απαιτείται ένας εθνικός διάλογος σε σχέση με το ότι πρέπει να ενδυναμωθούν οι σχέσεις μεταξύ των ηγετών, μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και της κυβέρνησης Λιβύης. Δεν μιλάμε απλώς για την υποστήριξη μιας συμφωνίας χωρίς να γνωρίζουμε τα μειονεκτήματα, αλλά λέμε ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα άνευ προηγουμένου, το οποίο εμείς θα στηρίξουμε με όλες μας δυνάμεις. Μπορώ απλώς να επαναλάβω και εγώ ότι η ατμόσφαιρα ήταν πολλά υποσχόμενη σήμερα και συζητήσαμε την κατάσταση με τη νέα κυβέρνηση της ΗΠΑ. Φυσικά το κύριο ζήτημα ήταν το μεταναστευτικό. Και θα ήθελα να προσθέσω ότι το μέλλον μας σε επίπεδο 27 μετά το Brexit είναι προφανές. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να είμαι ειλικρινής. Έχουμε διαφορετικό τεμπεραμέντο, διαφορετικούς τρόπους έκφρασης, αν θέλετε, αλλά ο στόχος είναι κοινός. Να προστατεύσουμε την Ευρώπη μας, το ευρωπαϊκό κοινό μας συμφέρον και την ευρωπαϊκή αξιοπρέπεια. Συνεπώς, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι σε σχέση με την ουσία του πράγματος, εγώ θα λάβω την πλήρη υποστήριξη όλων. Κατά την κρίση μου, αυτή είναι η πραγματική πρόκληση για την Ευρώπη. Ίσως το καλύτερο αποδεικτικό στοιχείο που είχαμε όλοι μαζί σε αυτό το πλαίσιο ήταν το γεγονός ότι κάποιοι εκ των συναδέλφων μου which is our Donald compared to
Απευθύνθηκα σε μένα λέγοντας ο δικός μας Ντόναλντ σε σχέση με τον άλλο Ντόναλντ, δηλαδή τον πρόεδρο της ΗΠΑ. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί αισθάνθηκα σαν να είμαι δικός τους άνθρωπος. Νομίζω ότι με μια τέτοια συντροφιά μπορώ να δεχθώ και αυτή την κτητική αντωνυμία. Και μιλάμε για έναν πύργο που θα το ονομάσουμε πύργο Task. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η κατακλείδα αυτής της συνέντευξης. Η σύνοδος θα συνεχιστεί. Λοιπόν, παρακολουθούσαμε κυρίες και κύριοι τη συνέντευξη που έδωσαν στην